Αυτοδιοικητικά φυσικά θα συζητήσουμε και σε αυτό το μέρος της εκπομπής. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και φυσικά παίρνουμε πάντα και τα μηνύματά σας και τις ερωτήσεις σας. Εδώ είμαστε για να τις μεταφέρουμε και στους εκλεκτούς καλεσμένους. Να συζητήσουμε για την περιφέρεια, να επιστρέψουμε στα ζητήματα της περιφέρειας Κρήτης και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μανώλη Παντερή που είναι μαζί μας. Είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Σπύρου Δανέλη. Καλησπέρα, κυρία Νικολέτα ή κυρία Σφατιανάκη. Όπως καλησπέρα, κύριε Σαμπίδη. Και καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Παντερή, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Είστε ένας άνθρωπος της αγοράς, είστε ένας άνθρωπος του τουρισμού, είστε ένας άνθρωπος που κυριολεκτικά καθημερινά βρίσκεται στο δρόμο. Αυτό που πολλές φορές το λέμε, ξέρετε, μεταφορικά, ότι είμαστε στο δρόμο και βλέπουμε και καταγράφουμε. Εσείς είσαστε κυριολεκτικά. Κυριολεκτικότατα. Είστε οδηγός. Είστε άνθρωπος λοιπόν που καταγράφει τα προβλήματα ο ίδιος με τα δικά του τα μάτια. Πώς βλέπετε τα χρόνια που έχουν περάσει και αν έχουν γίνει βήματα βελτίωσης, γιατί επιλέξατε ένα συνδυασμό όπως είναι αυτός του Σπύρου του Δανέλη, για να θέσετε τη δικιά σας την πρόταση, τη διαφορετική πρόταση ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα ανάπτυξης. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ είμαι περίπου 30 χρόνια στον χώρο του τουρισμού και τουλάχιστον οι τουριστικές περιοχές δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Οι δρόμοι είναι σε αθλία κατάσταση. Έχω και κάποια βιντεάκια μαζί μου, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να τα δούμε σε κάποια φάση. Οι δρόμοι είναι τόσο στενοί, τόσο απαρχαιωμένοι και μιλάμε τώρα για ξενοδοχεία και μονάδες κορυφαίες, πεντάστερα και περιοχές που έχουν πάρα πολύ τουρισμό. Και αν αναλογιστούμε ότι τα δύο τελευταία χρόνια, πέρυσι και φέτος, πάει ο τουρισμός το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και οι υποδομές μας είναι ελλιπείς έως ανύπαρκτες. Και γενικότερα για το ΒΟΑΚ, να πάμε και από εκεί, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν γίνει κάποια έργα, δεν λέω. Αλλά στις γενικές γραμμές δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα ΒΟΑΚ, ένα δρόμο δηλαδή που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Αν πάτε τους καλοκαιρινούς μήνες, που είναι η high season που λένε, από εδώ μέχρι τα Χανιά συνεχώς είναι μια ώρα αυτοκινήτων να πηγαίνει και μία ανάρχεται. Δηλαδή, αν θέλαμε το ΒΟΑΚ το σημερινό να τον έχουμε έτοιμο, θα έπρεπε να έχει γίνει από χθες. Και συνδέεται δύο πολύ βασικά ζητήματα για την Κρήτη. Το κομμάτι των υποδομών και το κομμάτι βεβαίως, του τουρισμού. Βεβαίως. Άρα, εσείς ως επαγγελματίας οδηγός, βλέπετε από τη δικιά σας την καθημερινότητα ότι στα ζητήματα της οδικής ανάπτυξης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν έχει γίνει τίποτα, τουλάχιστον όχι όσα θα έπρεπε. Τίποτα. Και να πω δύο-τρία πράγματα για το ΒΟΑΚ που τον ζω καθημερινά. Λοιπόν, από τα πιο απαρχαιωμένα δίκτυα της Ευρώπης. Μιας και φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε πάει στην Ευρώπη κάποια στιγμή. Λίγο πολύ, μπράβο. Από τα πιο απαρχαιωμένα δίκτυα. Από θέμα τάπητα, από θέμα ανομαλιών, από θέμα δέντρων που είναι στη μέση του δρόμου, από θέμα πινακίδων. Και όπου δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Και φωτισμού. Έτσι, και φωτισμού. Φωτισμού αυτό θα το πάμε και στα ξενοδοχεία γύρω-γύρω που δεν υπάρχει ανύπαρκτο φωτισμό. Ανύπαρκτα πεζοδρόμια, σκουπίδια παντού. Παντού, μιλάμε τώρα παντού. Δηλαδή, είσαι στο ξενοδοχείο του Πεντάστρου και βγαίνει απ' έξω και λες και πήγες σε μια τριτοκοσμική χώρα. Λοιπόν, πάμε στο ΒΟΑΚ πάλι όμως να συνεχίσω από εκεί. Ναι. Λοιπόν, ο τάπητας είναι άθλιος σε πολλές περιπτώσεις. Έχουν γίνει κάποια κομμάτια, έχουν βελτιωθεί κάποια κομμάτια, αλλά δεν είναι αρκετά. Επίσης, όπου δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, αντί να το διορθώσουμε, πάμε και βάζουμε μια ταμπέλα, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ή κάποια κορδέλα ή κάποιο φωσφοριζέ, κάτι να αναβοσβήνει τέλος πάντων για να προειδοποιήσουν. Ναι. Θεωρώ ότι δεν. Επίσης, να πω και κάτι που είναι καινοτομία για την Ελλάδα, θεωρώ, για την Κρήτη, δεν ξέρω. Επειδή ο τάπητα μας είναι χάλια, όπως προανέφερα, αντί να τον βελτιώσουμε, εκεί που γράφει, ας πούμε, μια ταμπέλα 80 χιλιόμετρα, βάζουμε από κάτω μια άλλη με 60 και ακριβώς από κάτω μια ταμπέλα καινοτομία που δείχνει ένα μαύρο σύννεφο και βρέχει. Δηλαδή, πραγματικά είναι λυπηρό. Από όσο γνωρίζω στο εξωτερικό που είπαμε, όποιοι έχουν πάει. Οι δρόμοι είναι το ίδιο, και όταν βρέχει και όταν δεν βρέχει. Ούτε υδρολίσθηση, ούτε νερά μαζεύονται λακκούβες, ούτε τέλος πάντων δημιουργούνται κάτι τέτοια προβλήματα. Και έχει να κάνει και με τη διαφορετική ποιότητα της ασφάλτου από σημείο προφανώς, σε σημείο. Προφανώς, δηλαδή, προφανώς, όπου έχουν γίνει παραβάσεις σχετικά πρόσφατα, είναι καλύτερο το οδικό δίκτυο από σημεία που δεν έχουν όμως, ναι, κύριε Παντερή, γιατί βάζετε και το θέμα της συντήρησης του σημερινού ΒΟΑΚ. Ναι, η συντήρηση είναι ελλιπής. Μια διαχείριση όμως που είναι στο κομμάτι της περιφέρειας Κρήτης. Είναι, βεβαίως είναι. Και όχι του τουρικού κράτους. Άρα βλέπετε εσείς μια αδράνεια σε αυτό το θέμα. Πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αν σηκωθούμε που να πάμε στα Χανιά, θα διαπιστώσετε κι εσείς. Άμεσα, δεν χρειάζεται να σας πω δηλαδή πού είναι το πρόβλημα, το βλέπετε. Οι τουρίστες στα μαράκια. Οι τουρίστες τα σχολιάζουν αυτά. Εννοείται ότι τα σχολιάζουν, εννοείται. Παρόλο που ζούμε σε ένα νησί που μου το λένε, γιατί εγώ δουλεύω τόσα χρόνια, μου λένε ότι είμαστε στον παράδεισο. Και το λένε κυριολεκτικά. Δηλαδή, το 90% που έρχονται εδώ το λένε.
δεν έχουμε κάνει τίποτα ώστε να τον αναδείξουμε αυτόν τον παράδεισο. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά είναι παράδεισος. Και έχουμε πάει, ας πούμε, σε διάφορα άλλα. Εγώ πήγα παραδείγματος χάρη στη Μαγιόρκα το χειμώνα. Πραγματικά νιώθεις ότι πήγες σε ένα τουριστικό. Εμείς εδώ έχουμε τόσο τουρισμό και δεν βελτιωνόμαστε πάνω σε αυτό. Δεν έχουμε προσέξει. Και αν αναλογιστούμε ότι τώρα ετοιμάζεται και το καινούριο αεροδρόμιο, που σημαίνει ότι θα φέρει ακόμα περισσότερο κόσμο, θεωρώ ότι πρέπει κάτι να γίνει πάνω σε αυτό και μάλιστα άμεσα. Πριν θίξατε και το θέμα πέρα από το ΒΟΑΚ, τι γίνεται και με τους δρόμους και με τις πεδομές μέσα στις τουριστικές περιοχές. Είναι τραγικά τα πράγματα. Εκεί ποια είναι τώρα τα πράγματα. Δηλαδή, αν μπορούμε να βάλουμε κάποια βιντεάκια που έχω μετά, θα δείτε παραδείγματος χάρη ότι δύο γιοταχή να συναντηθούν δεν μπορούν να περάσουν. Πρέπει ο ένας να κάνει πίσω. Mm-hmm. Τα δέντρα είναι στη μέση του δρόμου. Το άσφαλτος είναι σε αθλία κατάσταση. Τα σκουπίδια είναι παντού. Και όταν μιλάμε για πεντάστερα ξενοδοχεία, κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν το βράδυ να κάνουν μια βόλτα. Ναι. Δεν έχει ένα πεζοδρόμιο. Περπατάνε στη μέση του δρόμου, καθόλου φωτισμός, μηδέν, και κρατάνε τα κινητά τους τηλέφωνα για να μην πέσεις πάνω τους, δηλαδή να τους βλέπεις. Αυτή η εικόνα θεωρώ ότι δεν μας. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι ωραία. Επειδή το κομμάτι του οδικού δικτύου έχει να κάνει και με το κομμάτι της Υπαίθρου, κύριε Παντερή, πιστεύετε ότι είναι και αυτός ένας λόγος που πολλοί έχουν επιλέξει να εγκαταλείψουν την Υπαίθρο? Μιλάμε πλέον για κάποιες περιοχές οι οποίες ερημώνουν σταδιακά. Ερημώνουν, σαφώς και ερημώνουν. Έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με την ενίσχυση και της αγροτικής μας οικονομίας. Η αγροτική μας οικονομία είναι σε πάρα πολύ, ειδικά εδώ στο. Δεν έχουμε. Πέρα από τις ελιές, οι οποίες και αυτές έχουν τα θεματάκια τους τώρα τελευταία, και ειδικά φέτος που έχει ανέβει η τιμή του λάδιου, δεν υπάρχει βεντέμα. Από όλες τις απόψεις λοιπόν έχουμε θεματάκια. Άρα εκεί η πρωτοβουλία στις περιφέρειες πρέπει να είναι προς την ενίσχυση των αγροτών, είτε μέσα του προγράμματος δακοκτονίας, είτε. Στη δακοκτονία, βεβαίως. Επειδή και εγώ σαν παιδί υπήρξα παλιότερα και είχα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, όσο πιο γρήγορα γίνει η δακοκτονία, τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα έχουμε. Όσο το καθυστερούμε και περάσει ο καιρός και έχει μπει ήδη ο δάκος ή όλα τα υπόλοιπα έντομα, ποιο είναι αυτό που τα επηρεάζουν την ελιά, είναι πολύ δυσκολότερο να το αντιμετωπίσεις. Κύριε Παντερή, η παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη είναι πολλά χρόνια στη διοίκηση. Αυτό ακριβώς. Με τα καλά και τα κακά. Η δική σας παράταξη είναι επικεφαλής του Σπύρου Δανέλη. Τι διαφορετικό φαίνει και τι μπορεί διαφορετικό να υποσχεθεί στον απλό πολίτη? Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι μπορούμε και είμαστε πεπισμένοι ότι θα σύψουμε άμεσα στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε όλα τα ζητήματα αυτά. Γιατί τα 13 τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε κάτι ουσιώδης. Ναι, μεν, okay, δεν λέω ότι δεν έχει κάνει κάτι, έχει κάνει διάφορα πραγματάκια, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχουμε κάνει πολύ περισσότερα. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε έμφαση σε αυτό, στα καθημερινά προβλήματα του ανθρώπου που αντιμετωπίζουν οι απλοί άνθρωποι, όπως επίσης και για τα πλημμυρικά που. Έχουνε που είναι και τώρα στην. Μπράβο. Και, ναι. Και για τον τομέα που ανέφερα εγώ προηγουμένως, θεωρώ ότι θα λυθούν τα προβλήματα άμεσα. Όλοι αυτοί οι δρόμοι που λέμε, και να τονίσω πάνω σε αυτό κάτι, αυτοί οι δρόμοι που λέμε στενοί, φανταστείτε ότι έχουμε και παρκαρισμένα. Δηλαδή, εκτός των άλλων. Ναι. Δηλαδή, με ένα πάρκινγκ, ας πούμε, στοιχειώδη, ή με ένα καθαρισμό του ήδη δρόμου, ή κάπου έχει που έχει κάποιους λακκούβες, δεν ξέρω τι, θα μπορούσαμε να έχουμε βελτιώσει πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κάποια προβλήματα που περιγράφεται είναι στο κομμάτι της αρμοδιότητας των Δήμων. Σε συνεργασία με τους Δήμους, λοιπόν. Δεν υπάρχει καλή συνεργασία όλα αυτά. Δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω εκ των έσω, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει μια συνεργασία. Τι σας έκανε να πείτε ναι στον Σπύρο το Δανέλη, η δικιά σας η προσωπική ανάγκη και φυσικά το πρόσωπο του Σπύρου Δανέλη? Και το πρόσωπο του Σπύρου Δανέλη, βεβαίως, και η προσωπική μου ανάγκη, γιατί τα βλέπω τα πράγματα αυτά τόσα χρόνια και δεν βλέπω κάτι να εξελίσσεται. Και εγώ προσωπικά φέτος έχω πάρει την περιφέρεια, και πριν κατέβω δηλαδή, αρκετές φορές για ένα κομμάτι δρόμου που είναι προς τα Χανιά, τέλος πάντων, που πάμε συχνά, προς τον Κουρνά, το πω συγκεκριμένα. Και μάλιστα έβρισκα εμπόδια. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση μίλησα με κάποιον υπεύθυνο. Με πήραν μετά από 2 ώρες τηλέφωνο, με πήραν πίσω και μου είπαν: μα πού ακριβώς λέτε για να στείλουμε, λέει, εργολάβο να καταγράψει το γεγονός και τέλος πάντων να ξεκινήσουν οι εργασίες. Δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Και μιλάμε για τουλάχιστον 5 μήνες πίσω. Ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε και για μια πιο ανοιχτή αυτοδιοίκηση προς τον κόσμο. Ναι, να το πούμε και αυτό. Να το πούμε και αυτό, γιατί εγώ έχω πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο. Και δεν το σηκώνουν ή δεν μου δίνουν, ας πούμε, το γύρο Αρναουτάκη που τον έχω ζητήσει επανειλημμένα. Θα μπορούσε λοιπόν να ήταν, όπως το λέτε, πιο εύκολο στο να μιλήσει κάποιος. Να έχει πρόσβαση. Να έχει πρόσβαση. Κύριε Παντερή, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.